Η μέρα της ευθύνης της καταστροφής. Αυτό είναι το μονοπάτι. Ναι, έτσι λέει και τα μπέτα. Πάμε τότε σιγά σιγά να δούμε που θα μας πάει. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Απλά δεν θα βιάζεστε, αργά και σταθερά, βήμα βήμα. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Όσο θα ανεβαίνουμε θα βαραίνετε, αλλά θα έχετε την συνέστηση τι έχω κάνει στη ζωή μου. Αργά, γι' αυτό θα πηγαίνετε αργά. Θα κάνετε και στάσεις για να αισθάνεστε. Παίρνετε ανάσες και να μένετε στον εαυτό σας λίγο. Για να συνειδητοποιήσετε την ταχύτητα του νου. Τρέχω για να μην αισθάνομαι. Μην βιάζεις, Βασιλική, σιγά σιγά. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Βασιλική, μην μιλάς πολύ και μόνο να αισθάνεσαι. Όσο χρόνο χρειάζεσαι θα πάρεις. Κάνε λίγο στάση, Χριστίνα. Κάνε λίγο στάση. Ήρθε να βλέπετε το τρέξιμο στη ζωή, σαν βία. Για να μην βιωθεί η αλήθεια. Η απόδειξη τρέχει μπροστά για να ολοκληρώσει, αλλά χωρίς να αισθάνεται. Άρα ο νους πάντα πάει μπροστά και το σώμα πίσω και δεν προλαβαίνεις να αισθανθείς. Αφήστε να έρχονται στιγμές στη ζωή σας που οι αποφάσεις, οι επιλογές ήταν καταστροφικές. Δηλαδή ενάντια σε εμένα. Και θα δείτε ότι πάντοτε ακούγατε μέσα την αλήθεια, αλλά την προσπέρναγες μέσα από το τρέξιμο. Δεν έμεινα ποτέ να αισθανθώ και να δω τι είναι για μένα καλό. Γνώριζα και παρέβλεπα. Άρα την αλήθεια τη γνωρίζουμε μέσα μας. Ο καθένας για τον εαυτό του. Έχει δοθεί αυτό. Με τη γέννηση. Θα δείτε ότι από μικρή γνωρίζατε. Έτσι αρνείσαι αυτό που γνωρίζεις και μετά ψάχνεις να βρεις τη σοφία ενώ την έχεις μέσα σου. Άρα όλο το θέμα είναι να θυμηθείς, όχι να μάθεις. Πάμε στο
Βασιλική, την επόμενη στάση θα την ορίσεις εσύ. Εσύ θα πεις πότε θα σταματήσουμε. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, Βασιλική, ότι θέλεις λίγο χρόνο. Βασιλική, σου είπα, θα εκφραστείς εσύ, όποτε θέλεις. Βασιλική, περιμένω, Περιμένω από τις έτοιμες. Ωραία. Εδώ. Σταματήστε. Μιλάτε λίγο πιο κοντά. Α, δείτε τι εκδραματίζει η Βασιλική. Τόση ώρα αρνιότανε ότι είχε κουραστεί. Ότι δεν μπορεί άλλο. Δείτε όταν δεν μπορείτε, αν ντρέπεστε. Υπάρχει ένα όριο στον καθένα. Κάτσε καλά, μην λυστρήσεις, κάτσε καλά. Αυτό το όριο σπάει γιατί μπαίνει σύγκριση. Ο άλλος που τρέχει, ο άλλος που είναι πιο πίσω. Οπότε το όριο για τον καθένα είναι συγκεκριμένο. Χρειάζομαι μία στάση για να ξαναπάρω δύναμη από εμένα. Οπότε θα σας πω μερικά πράγματα για τη Βασιλική σήμερα, γιατί είναι, της είπα, θα είναι κοντά μου σήμερα. Αυτό το κορίτσι έχει πάρει 25 κιλά. Αυτό είναι το βάρος που σηκώνει, που δεν είναι δικό της. Οπότε θα δείτε αν παίρνετε ευθύνες αλωνών ή αρνείστε τις δικές σας. Οπότε, χωρίς να το γνωρίζει η Βασιλική, κρατάει στη ζωή μία ψυχή. Αν αυτή την αφήσει, αυτή θα φύγει. Έτσι θα δείτε αν έχετε μέσα σας μία μικρή θλίψη. Πλά την αισθάνεστε. Αν την κρίνετε, δεν θα βιωθεί. Αν ψάξετε να βρείτε το γιατί, δεν θα περάσετε μέσα από αυτή. Έτσι θα δείτε ότι ο νους που δεν έχει ευθύνη πάντα τρέχει. Και αυτός που παίρνει την ευθύνη καθυστερεί. Έτσι οι άνθρωποι αρνήθηκαν την καθυστέρηση και πήγαν στο αντέχω. Αντέχω για να έχω και δεν έχω. Έτσι γεννήθηκε η προσδοκία. Προσδοκώ για πράγματα που δεν μου δόθησαν, αλλά μου δόθησαν και δεν υπάρχουν σε εμένα. Περπατάω αντίθετα από εμένα για να μπορέσουν οι άλλοι να με δεχτούν. Άφησα τη δεκτικότητα που μου έδωσε ο Θεός για να γίνω η προσδοκία που μου έδωσε ο άλλος. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, δηλαδή ό,τι άφησα και νέκρωσε μέσα μου. Σήμερα πάμε στην εστία της προσδοκίας. Όλοι προσδοκούν κάτι που υπάρχει μέσα τους να μην νεκραγεί και έτσι να μην γίνει η καταστροφή. Η καταστροφή δεν υπάρχει στη γη, υπάρχουν μόνο συμβάντα και η στροφή προς το Θεό, δηλαδή στη γέννησή σας. Ο Θεός που εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει, είναι μόνο το φως που έχετε μέσα σας. Χωρίς εσάς και χωρίς το φως δεν υπάρχει Θεός. Χωρίς εσάς και χωρίς τα θέλω σας δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς εσάς και χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει γη. Οπότε δείτε τι έχετε αφήσει. Κοιτάτε τους άλλους
ζηλεύετε, μοχθείτε, θυμώνετε, δημιουργείτε ένα ηφαίστειο μέσα σας, δεν εκφράζεστε και μετά φοβάστε μήπως αυτή η έκφραση βγει στην επιφάνεια και γίνει καταστροφή. Καταστροφή συμβαίνει γιατί εσύ τη μαζεύεις και επειδή σε καταστρέφει μέσα σου και σου αλλοιώνει όλα τα αισθήματα και σου τα κάνει συναισθήματα, τότε αυτό σε φοβίζει και εσύ πάβεις να ζεις. Είναι μια άλλη νέκρωση του ανθρώπου μέσα από τα πιστεύω του και μέσα από τις αδυναμίες που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Δεν αισθάνομαι για να μη ζω, γιατί αν αισθανθώ θα πω και ναι και όχι. Θα πω θέλω και δεν θέλω. Θα πω γνωρίζω και δεν γνωρίζω. Θα πω είμαι και δεν είμαι. Θα χρησιμοποιώ την άρνηση και τη θετικότητα ταυτόχρονα για να μπορώ να υπάρχω και να είμαι στη θέση μου. Όταν κάποιος θα θέλει να σε βγάλει από τη θέση σου, θα σε οδηγεί στην αντίδραση. Αν εσύ είσαι μέσα στη θετικότητα και στην αρνητικότητα, θα βγει στην επιφάνεια η δράση σου. Οπότε δεν υπάρχει καταστροφή, ούτε βία. Υπάρχει εσύ και δράση. Η αντίδραση είναι ένα θέμα των ανθρώπων που χάρισαν τη θέση τους στην αντίδραση. Και έτσι μέσα από την αντίδραση γίναν όλες οι προσδοκίες και όλες οι καταστροφές. Μέσα από την αντίδραση με καταστρέφω, όμως ικανοποιούμε. Μέσα από τη δράση με γνωρίζω, αλλά με αρνούμε. Έτσι είναι η ζωή. Δείτε τη, αισθανθείτε και πάψτε να απαξιώνετε το σώμα σας που με αυτό βρίσκεσαι στη γη. Χωρίς αυτό η ψυχή δεν έχει θέση στη γη. Χωρίς τη λογική σας δεν υπάρχετε. Χωρίς το είναι σας δεν έχει ουσία η ζωή σας. Και χωρίς την ύπαρξή σας, ό,τι και αν κάνετε είναι ανούσιο, χωρίς θέλω και χωρίς θέληση. Η ψυχή τώρα θα ζητάει μόνο ουσία. Η αποκόλληση από το νου έχει γίνει. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι θα αφήσουν το νου, θα απελευθερωθεί ο εαυτός. Και όταν ο εαυτός περπατήσει τη διαδρομή από τη λογική στην ψυχή και τα θέλω με την ουσία, τότε οι φόβοι των ανθρώπων θα γίνουν σαν τα δέντρα που βλέπετε, δηλαδή ένα τίποτα. Θα βλέπετε το φόβο μακριά σας και θα λέτε αυτό εγώ φοβόμουν. Γιατί όταν θα το βλέπετε δεν θα το θαυμάζετε, απλώς θα βλέπετε ότι αυτός ο φόβος σε οδηγεί στο θέλω. Δείτε απέναντι τα βουνά. Θέλεις να πας εκεί? Το πρώτο που σου βγαίνει είναι ο φόβος. Άρα αυτός ο φόβος σε προστατεύει να σου δώσει στο θέλω σου την άρνηση, τη θετικότητα. Έτσι γνωρίζεις ότι εκεί δεν μπορείς να πας και το θέλω σου παίρνει ουσία και λες δεν θέλω να πάω. Αυτός είναι ο φόβος που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους. Και αυτό το φόβο τον πήρε ο νους και τον έκανε καταστροφή. Αλλά αρχίστε να δέχεστε αυτό που είστε. Αρχίστε να δέχεστε την ύπαρξή σας. Άρνηση και θετικότητα. Ναι ή όχι. Θέλω δεν θέλω. Για να πάμε στην εστία, για να αισθανθείτε εκεί το μάτι. Δηλαδή το γνώριμο που οι άνθρωποι αρνούνται στη ζωή τους και δεν το περπατάνε. Ναι. Εσύ λίγη. Ναι, πάω.